Να πούμε καλημέρα. Κοντά μας είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος υποδομών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Περαστικά και από εμάς τον κύριο Γερουλάνο. Νομίζω ότι θα σε τηλεοπτική μετάδοση τα ακούει. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να πάμε και στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη να κάνουμε τη ζωντανή σύνδεση, η οποία βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη. Και να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Πού πάτε, πού έρχεστε γύρω από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρνετε όλοι τώρα. Δεν θα το σχολιάζει τώρα αυτό. Δεν θα το σχολιάζει. Αυτά είναι. Έτσι. Αυτά είναι. Αλεξάνδρα, για πες μας εκεί που βρίσκεσαι. Καλή σας μέρα. Εγώ, όπως είπατε, βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας και όπως έκανα εδώ τη βόλτα μου, βρίσκομαι στο σημείο Χαριλάου Τρικούπη και Σμολένσκι και περπάτεγα και έπεσα σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο. Μη καλά, μην πατάς κιόλας. Το οποίο βοήθηκα κιόλας λίγο. Έλα προς τα έξω. Έλα στην πλάκα πάνω. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι πεζοδρόμιο. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι πεζοδρόμιο. Και... Πάμε παρακάτω να δούμε. Για πες μας, τι είναι. Για προχώρησε λίγο, Αλεξάνδρα, για κάνε ότι πας παρακάτω. Αυτό είναι. Αυτό εδώ είναι ένα πεζοδρόμιο, το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, εδώ έχει φύγει η πλάκα, δηλαδή είναι ανοιχτό. Ναι. Είναι αρκετά επικίνδυνο, αυτό γιατί όπως είπαμε, είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιος, αν θέλει να περάσει και να μην περάσει από το δρόμο που περνάει αμάξια, αναγκαστικά θα πρέπει να περάσει από εδώ που είναι ανοιχτό και από εδώ στη συνέχεια. Να σου πω κάτι, και μετά όπως περπατάς στο πεζοδρόμιο αυτά, εκεί τι είναι, εκεί πέρα που είσαι τώρα στο δεξί σου χέρι, τι είναι αυτό. Όπως περπατάω εδώ πέρα, με αλυσίδες, είναι μία πινακίδα όπως μπορείτε να δείτε, έχει δεθεί κάτι. Τι λέει. Τι θα πρέπει δηλαδή για να περάσεις από αυτό εδώ το σημείο, θα πρέπει να βγεις αναγκαστικά στο δρόμο, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Και μετά το πεζοδρόμιο ολοελεύθερο, έτσι. Έχει βγει και εδώ πέρα και ένα πλακάκι, κοιτάξτε και εδώ. Τι είναι αυτό, Αλεξάνδρα? Ναι, και εδώ έχει φύγει και ένα πλακάκι, κοιτάξτε. Α, ναι. Και το έχουν βάλει εκεί έτσι όρθιο. Καπάκι. Είναι καπάκι. Καπάκι, ναι. Και μετά, ναι. Και μετά από ό,τι βλέπω, είναι ελεύθερο το πεζοδρόμιο. Για γύρνα λίγο αριστερά. Γεμάτο στα οχήματα. Και μετά, εδώ πέρα είναι ελεύθερο το πεζοδρόμιο. Μπορείς να συνεχίσεις, άμα θέλεις, να πας και δρομή σου. Ναι, με το πεζοδρόμιο. Πάνω από το αυτοκίνητο. Να κάνεις και μια παράκαμψη, να βγεις από το δρόμο εδώ. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε. Αυτή είναι μια εικόνα στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά δυστυχώς δεν είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα η οποία στο κέντρο της Αθήνας, εγώ ας πούμε τη συνάντησα σαν το Βριάνδο της προάλλες. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Με αυτό τι θα κάνουμε, δηλαδή με το δημόσιο χώρο ο οποίος παραμένει παραμελημένος ή κατηλημένος από διάφορους, με τα έργα τα οποία ανοίγουν και δεν τελειώνουν ποτέ, με τα πεζοδρόμια τα οποία σπάνια συντηρούνται ή όποιος θέλει πάει και βάζει και μια μπάρα για να προστατεύσει το πάρκινγκ του. Τι θα κάνουμε με αυτά, κοιτάξτε εδώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς θεωρούν τον δημόσιο χώρο ως προέκταση του ιδιωτικού τους χώρου. Αυτά ό,τι βλέπουμε είναι πεζοδρόμια στην Αθήνα, να πούμε, έτσι. Καλά, υπάρχει και αλλού. Το ίδιο φαινόμενο δεν είναι μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Είναι γενικότερο το φαινόμενο. Υπάρχει μια προσπάθεια κατάληψης του δημόσιου χώρου, πολλές φορές εις βάρος των κατοίκων, των περαστικών, των πολιτών γενικότερα και ιδίως αυτών που έχουν και μια δυσκολία στην προσβασιμότητα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει και καμία διάθεση. Εδώ αυτό το αυτοκίνητο μετά, το οποίο είναι πάνω ολόκληρο στο πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει και καμία διάθεση υπεράσπισης του χώρου, συντήρησης του, σεβασμού του. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει: εγώ θα πάω, είμαι γάιδαρος, θα παρκάρω πάνω στο πεζοδρόμιο. Ή θα το σκάψω και το αφήσω ανοιχτό. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Ας αφήσουμε τα θέματα παιδείας που ούτως ή άλλως δεν. Ναι. Αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει γιατί δεν πρέπει να παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, εκ των πραγμάτων δεν, δεν μπορεί να γίνει κάτι από αυτού. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εδώ υπάρχουν και πολιτικές επιλογές. Όταν ο Δήμος της Αθήνας τα προηγούμενα χρόνια σπατάλησε 5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει το μεγάλο περίπατο του Πανεπιστημίου. Αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να έχουν πάει σε πεζοδρόμια, σε πλατείες, οπουδήποτε και αλλού. Τι γίνεται, αυτά πώς θα διορθωθούν, μπορούν να βελτιωθούν, σαφώς και μπορούν να βελτιωθούν. Σαφώς και μπορούν να βελτιωθούν και είναι ήδη στις προτεραιότητες του Δήμου Αθηναίων και κάνει ήδη παρεμβάσεις. Έχουμε ήδη φτιάξει 150 ράμπες προσβασιμότητας, έχουμε φτιάξει πάνω από 10.000 τετραγωνικά πεζοδρομίων και συνεχίζουμε. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε ο λευκός θόρυβος. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, πάρα πολλές εγκαταστάσεις αυθαίρετες, παράνομες, παλιές,
πάνω σε πεζοδρόμια τα οποία είναι άχρηστα. Αυτό που κοιτάμε λοιπόν είναι να τα καταγράψουμε. Δηλαδή, ναι. Εσείς λέτε ότι το επόμενο διάστημα, δεν σας είπα το πρωί, σαφώς, αλλά το επόμενο διάστημα θα δούμε όλα αυτά να βελτιώνονται, γιατί εδώ ούτε ένα αμαξίδιο μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται με αμαξίδιο, αλλά ακόμα και μία μαμά με τα παιδάκια της, είτε έχει καρότσι, είτε έχει ένα παιδάκι από το χέρι, πάλι δεν μπορεί να περάσει από αυτό το σημείο. Ο στόχος λοιπόν είναι διπλός. Είναι πρώτον να πιέσουμε κι εμείς τους οργανισμούς ΟΚΟ που συντηρούν και έχουν τη διαχείριση αυτών των έργων να είναι πιο συνεργάσιμοι και να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη συντήρηση και από την κακή χρήση των υποδομών τους. Και από εκεί και πέρα να καταγράψουμε εμείς ό,τι αυθαίρετες κατασκευές υπάρχουν στα πεζοδρόμια, ώστε να απομακρυνθούν και να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την προσβασιμότητα στα μικρά ούτως ή άλλως πεζοδρόμια. Και από εκεί και πέρα προχωράμε και σε αύξηση των πεζοδρόμων, προχωράμε σε διαπλάτυνση πεζοδρομίων, όπου φυσικά είναι αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος της Αθήνας έχει υποδομές παλιές. Έχει πεζοδρόμια τα οποία φτιάχτηκαν μια παλιά φιλοσοφία και εκ των πραγμάτων να τα αλλάξεις από τη μία στην άλλη είναι δύσκολο. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το πεζοδρόμιο κάποτε έγινε. Έγινε τη δεκαετία του 80, έγινε τη δεκαετία του 90. Από τότε, από τα πεζοδρόμια έχουν περάσει φυσικά αέρια, οπτικές ίνες, έχουν γίνει καινούργιες οικοδομές οι οποίες χρειάστηκε να κάνουν εργασίες. Ένα πλάνο συντήρησης των υποδομών που έχουμε, που είναι μικρές για να εξυπηρετούν τον όγκο των κατοίκων αυτής της πόλης, το καταλαβαίνω. Ένα πλάνο συντήρησης, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, δεν πρέπει να βγει. Ας πάμε, αν θέλετε, ένα βήμα πίσω και να ρωτήσω εγώ, γνωρίζει κάποιος τι δίκτυα περνάνε κάτω από τους δρόμους ή κάτω από τα πεζοδρόμια, όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, στο λεκανοπέδιο γενικότερα. Πιο ωραίο αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, λέτε, εγώ θέλω να φτιάξω το πεζοδρόμιο. Άμα το ξυλώσω, ξέρω ότι θα βρω από κάτω. Ας πούμε ότι υπάρχει μια βλάβη. Ναι. Οποιοδήποτε οργανισμού. Ναι. Αυτός που θα πάει να επισκευάσει τη βλάβη, γνωρίζει τι άλλο δίκτυο περνάει από κάτω. Μπορώ να σας πω με πάσα σιγουριά ότι κανείς δεν γνωρίζει τι υπάρχει από κάτω. Άρα δεν υπάρχει κανένα συντονισμός στα δίκτυα ΟΚΟ, στους εργολάβους, για το τι θα αντιμετωπίσουν και για το τι θα πρέπει να... Και αυτή η χαρτογράφηση πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Δηλαδή πώς ξέρω εγώ που πάω να περάσω οπτικές ίνες, αν από κάτω έχει περάσει ας πούμε η ΕΙΔΑ από το νερό, για να μην σπάσω τη σωλήνα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα όπου να περνάνε όλες οι εταιρείες κοινής ωφέλειας τα δίκτυά τους, έτσι ώστε οποιοδήποτε πάει. Τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Μα όχι, αυτό είναι. Θα πρέπει πρώτα να τα καταγράψουν, να τα αποτυπώσουν και όλα αυτά να μπουν σε μια ενιαία πλατφόρμα και ο καθένας να ξέρει εκεί που πάει να επέμβει τι θα συναντήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή η αριστερά δεν γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά. Κοιτάξτε, όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και παντού. Κοιτάξτε εδώ, νομίζω ότι είδαμε πριν από λίγο την κάμερα, η οποία ανέβηκε λίγο παραπάνω από το αυτοκίνητο, το οποίο βέβαια υπάρχει πινακίδα, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Και παραπάνω, δηλαδή, όλο το τετράγωνο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Είναι η Αθήνα μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα κομμάτι να πεις ότι εντάξει, μπορεί να έχει κάτι γίνει και εδώ. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για τραυματισμό. Δηλαδή, κάποιο να περάσει από εδώ και να σκοντάψει, να είναι μόνο του. Και να σκοντάψει, μπορεί να πέσει και να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Οι υποδομές στο Δήμο της Αθήνας, εκ των πραγμάτων, χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να φτάσουν σε στάνταρ πραγματικά που να βελτιώνουν την προσβασιμότητα, που να είναι αξιοπρεπή και λειτουργικά. Αυτός είναι ένας μακρύς στόχος, δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και τώρα εδώ είναι εξάρχεια, έτσι. Βλέπετε αν πάμε στην Περικλέους. Βλέπετε πόσες κατασκευές υπάρχουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Ο άλλος έβαλε και τις γλάστες. Ναι. Γιατί καρέκλα, δεν μπορούσε. Είδαμε παραπάνω. Λοιπόν, εδώ και συνεχίζουμε. Κοιτάξτε εδώ το αυτοκίνητο. Περικλέους, κύριε Αντιδήμαρχε. Περικλέους. Ο δρόμος που κατεβαίνει από το Σύνταγμα προς την Αθηνά, Καραγιώργη Σερβία στην αρχή και μετά. Αν υπάρχει το πεζοδρόμιο. Η οδός Περικλέους, επειδή την αναφέρετε, το επόμενο διάστημα πεζοδρομείται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εργολαβία ενεργή. Αυτός ο δρόμος δεν θα είναι πλέον δρόμος. Να σας το πάω αλλιώς, για να μην μιλάμε για συγκεκριμένα. Θα είναι μη προσβάσιμο σε οχήματα. Θα είναι μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κτλ. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα έχει 120 δρόμους, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πεζόδρομοι με βάση ΦΕΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δρόμοι. Κανείς δεν νοιάστηκε αυτοί να γίνουν πεζόδρομοι. Ωραία, είναι 120, 120 δρόμοι τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με 40 από αυτούς, οι οποίοι του χρόνου θα γίνουν οι μελέτες, έτσι ώστε αυτοί οι δρόμοι να αποδοθούν στους πεζούς, να γίνουν ποδηλατόδρομοι, να βάλουμε δέντρα, να βάλουμε βρύσες, να γίνουν δρόμοι φιλικοί στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Μάλιστα. Μακάρι να αλλάξει την εικόνα και πάρα πολύ σύντομα. Η αλήθεια είναι αυτή.
Τι άλλο υπάρχει, επειδή υπάρχει και το κομμάτι με τα τραπεζοκαθίσματα. Ένα επίσης άλλο. Δεν είναι τη δική σας αρμοδιότητα, αλλά είναι και αυτό. Είναι και αυτό και βλέπουμε και πολύ κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και έντονα αντιδρά. Προς αυτή την κατεύθυνση, τι βελτιώσεις μπορεί να δούμε. Ήδη ο Δήμος Αθήνας, καλά, έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. Έχουν επιβληθεί πάρα πολλά πρόστιμα. Κλείνουν μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας ως μέτρο ακριβώς για να αντιμετωπιστεί. Έχουν γίνει κατασχέσεις τραπεζοκαθισμάτων. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται και γινόταν πάντα. Από εκεί και πέρα θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τον χώρο που οφείλει να καταλαμβάνει ο κάθε καταστηματάρχης και έτσι θα βελτιωθεί και στις υπηρεσίες του Δήμου έλεγχος για να μπορούμε να έχουμε και άμεσες παρεμβάσεις εκεί που υπάρχουν και καταγγελίες. Έτσι. Υπάρχουν στοιχεία για το πόσοι παρανομούν, πόσοι δεν συμμορφώνονται, οπότε μπορεί έναν χώρο να τον καταπατούν, δηλαδή να τον χρησιμοποιούν. Ούτως ή άλλως, όταν υπάρχουν συστηματικές παραβιάσεις, το μαγαζί σφραγίζεται, κλείνει. Να. Έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως τα πρόστιμα αυτά και η σφράγιση ενδεχομένως να είναι μια παρανυχίδα, γιατί όταν ο επιχειρηματίας κερδίζει πολλαπλάσια χρήματα αυθαιρετώντας πάνω στο δημόσιο χώρο. Αν εσύ του βάζεις 30 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και αυτός βγάζει 300 ευρώ αν βάλει 5 τραπέζια παραπάνω οπότε την δεν ημέρα, είναι εύκολο. Κάνει την άσκηση και λέει καλά είναι. Καλά είναι. Δείχνε μου τα πρόστιμα. Παρακάτω. Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, είναι και λίγο θέμα νοοτροπίας. Πρέπει όλοι να σεβαστούμε το δημόσιο χώρο. Σεβόμαστε τον επιχειρηματία που προσπαθεί να ζήσει, να βγάλει και αυτό τα χρήματά σαφώς, του. Σαφώς. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να σεβαστούμε και το καρότσι με τη μητέρα και τον άνθρωπο και τον ηλικιωμένο. Και τον άνθρωπο με το αμαξίδιο και να αλλάξει λιγάκι αυτή η εικόνα. Κυρία τη Δήμαρχε, τώρα το πρόσεξα. Το πιν στο πέτο σας είναι ένα γαλλικό κλειδί. Ναι. Ή είσαι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών ή δεν είσαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί για όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αλεξάνδρα Μερακλήδη για την εικόνα την οποία μας μετέφερε από το κέντρο της Αθήνας. Μακάρι να αλλάξει σύντομα αυτή η εικόνα.